Χαίρετε! Χαίρετε! Αριστοτρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021. Και τι θεματάρα μας έχει σήμερα, Αριστονίκη μου? Λοιπόν, επειδή πολλοίς κόσμος ζητάει το θέμα της ναρκισιστικής διαταραχής, ήθελαμε λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, να πούμε καταρχήν, να υπενθυμίσουμε τι σημαίνει ναρκισιστής και τι θα μπορούσε κάποιος ο οποίος αναγνωρίζει σε κάποιον άλλον αυτά τα στοιχεία ή και ο ίδιος έχει στοιχεία ναρκισισμού, γιατί αν υπάρχει διαταραχή ναρκισιστική είναι πολύ δύσκολο κανείς να ζητήσει βοήθεια. Είναι από τις πιο, είναι από τις περιπτώσεις που δεν το, οποιοδήποτε άλλος θα μπορούσε να έχει αυτή τη διαταραχή εκτός από τους ίδιους. Μιλάς φυσικά για την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, που είναι μια διαταραχή που ανήκει στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας. Ακριβώς. Και είναι μια διαταραχή καραμέλα. Ακούμε πολύ συχνά τους όρους ναρκισιστής, ναρκισιστικό, ναρκισίστρια. Και έχω την γνώμη ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται άκρητα αυτοί οι όροι και με υπερβολή. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα να μας δώσεις και τα κριτήρια διάγνωσης, αλλά και κάποια στοιχεία, όπως είπες τώρα, για την περίπτωση που καταλαβαίνουμε ότι μπορεί εμείς να έχουμε κάποια χαρακτηριστικά ή κάποιο πρόσωπο με το οποίο είμαστε σε σχέση. Δηλαδή, ο γονιός μας, το παιδί μας, ο σύντροφός μας, ο συνάδελφός μας, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή και το γεγονός ότι έχει ή λειτουργεί με βάση τα κριτήρια τη διάγνωση τη διαταραχή ναρκισιστική προσωπικότητα, αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ τη ζωή μας μαζί τους. Ναι. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να έχει ναρκισιστικά στοιχεία προσωπικότητας και να μην πληρεί τα κριτήρια για να ή έχει ως ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, δηλαδή να έχει μόνο κάποια στοιχεία από αυτά. Και αυτά να επιδέχονται βελτίωσης. Συνηθίζω να λέω πολλές φορές στα vlog μας ότι όλοι μας έχουμε λίγο από όλα. Δηλαδή, μέσα μας μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία ενδεχομένως από πάρα πολλά από αυτά που ακούμε γύρω από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ακούμε κατά καιρούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ένα ή δύο στοιχεία, ότι μας κάνει να έχουμε όλες τις διαταραχές που υπάρχουν. Ή αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στο νοσηρό κομμάτι, γιατί όλα έχουν ένα φάσμα. Δηλαδή, μπορεί κάποιες στιγμές να έχουμε, ας πούμε, να μιλάμε για τον εαυτό μας ή να έχουμε μια διογκωμένη αυτοεικόνα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα όμως ότι αυτό και μόνο πληρεί τις προϋποθέσεις για να μας επωνομάσουν ή να μας διαγνώσουν ως ότι έχουμε κάποια διαταραχή. Επίσης, είμαι πολύ κατά το να κάνουμε διαγνώσεις σε άλλους χωρίς να είμαστε ειδικοί. Καθότι ακόμα και εμείς που τέλος πάντων έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε σπουδάσει και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σπουδάζουμε και να εκπαιδευόμαστε συνεχώς διαβίου, πολλές φορές και ζητάμε τη γνώμη κάποιου επόπτη και ζητάμε τη γνώμη κάποιου συναδέρφου και είμαστε σε διεπιστημονικές ομάδες και μέσα από αυτές ζητάμε την άποψη κάποιου άλλου. Και δεν λέμε έτσι αβασάνιστα, είσαι ναρκισίστρια, είσαι ναρκισιστής, ο τάδε είναι ναρκισιστής, η τάδε είναι ναρκισίστρια. Λέμε, έχει μια δύσκολη συμπεριφορά, στο κανάλι εδώ χρησιμοποιεί τον όρο αδιάγνωστος. Του στυλ ναι. Νιώθω ότι κάτι πάει χ με την προσωπικότητα του ανθρώπου αυτό, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω. Ίσως μπορεί. Και σίγουρα τη διάγνωση γίνεται με πολύ βάσανο. Δεν γίνεται, α, σε είδα και έκανες κάτι που δεν μου άρεσε και σε έχω βαφτίσει ναρκισιστή ή σε έχω βαφτίσει το ένα, σε έχω βαφτίσει το άλλο. Ακριβώς. Γίνεται μια κατάχρηση του επιθέτου ναρκισιστής και ναρκισιστρία. Όχι μόνο αυτό, αλλά και επειδή έχει φανεί και μέσω της πανδημίας που ζούμε ότι υπάρχει ένας ξερολισμός έντονος αυτή την περίοδο και μάλιστα πάρα πολύ μπορεί να το λένε κιόλας αβίαστα ότι εγώ έχω μάθει, έχω σπουδάσει μέσω του Google ή έχω διαβάσει από τον Google. Έχω δει βίντεο ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ή οτιδήποτε το οποίο δεν είναι επιστημονικά έγκυρο και λέει που το ξέρεις αυτό, λέει το έχω διαβάσει στο Google. Ναι, είναι απίστευτο.
Να πούμε λοιπόν ότι κυκλοφορούν στα μέσα, τα κοινωνικά δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα διάφορα άρθρα, διάφορα πράγματα που είτε αφορούν ιατρικά θέματα, είτε αφορούν ψυχιατρικά θέματα, είτε αφορούν ψυχολογικά θέματα, που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά ή και είναι και απολύτως έτσι και δεν υπάρχει και μια διαφορετική οπτική γωνία. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν κάνουμε διάγνωση χωρίς να έχουμε σπουδάσει το αντικείμενο αυτό. Τώρα, όλα αυτά τα λέμε... Ακόμη και αν έχουμε σπουδάσει το αντικείμενο αυτό, δεν κάνουμε διάγνωση στους οικείους μας, στους φίλους μας, στους εχθρούς μας, έτσι για να ρίξουμε μια ταμπέλα. Να σου πω, μου έχει κάνει εντύπωση, μου λέει ένα πρόσωπο πρόσφατο, ότι «Μα γιατί δεν μου έχεις κάνει καμία διάγνωση μέχρι τώρα?» Λέω, τι εννοείς? Λέει, άλλοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει στο παρελθόν, οι οποίοι είχαν παρεμφερή επαγγέλματα, δεν ήταν ψυχολόγοι, αλλά μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, εκπαιδευτικοί, κάτι έτσι άκρητα. Έλεγαν, έχεις αυτή τη διαταραχή, έχεις την άλλη. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουν, ότι από τη μια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει ο άλλος αν δεν είμαστε ψυχολόγοι. Και αν δεν του χορηγήσουμε τα κατάλληλα διαγνωστικά τεστ και αν δεν γίνει κλινική συνέντευξη κλπ. Και δεύτερον, ότι η ταμπέλα την οποία ρίχνουμε σε άλλους ανθρώπους μπορεί να είναι εξαιρετικά βλαπτική. Δηλαδή, αν πιάσεις ένα παιδί και του πεις έχεις διαταραχή προσωπικότητας και είσαι ναρκισσιστής, είσαι ναρκισσίστρια, μπορεί η ζημιά που θα κάνουμε στο παιδί με το να πιστέψει, ένα παιδί στην εφηβεία για παράδειγμα, να πιστέψει ότι αφού το λέει η μάνα μου, αφού το λέει ο δάσκαλός μου, αφού το λέει ένα πρόσωπο μεγαλύτερο από μένα σημαίνει ισχύ, μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή από το να κλείσουμε το στόμα μας και να σκάσουμε. Να δαγκώσουμε έτσι λίγο τα χέρια μας και να σιωπήσουμε. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορούν, καταρχήν, όταν έχουμε συγγενική ή στενή σχέση με κάποιον, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Αυτό είναι και μέρος του διοντολογικού κώδικα που έχουμε εμείς οι ψυχολόγοι. Ότι δεν αναλαμβάνουμε συγγενείς μας ή τουλάχιστον ανθρώπους που έχουμε συναισθηματικό δεσμό μαζί τους. Γιατί ακριβώς δεν θα είμαστε αντικειμενικοί. Και υπάρχουν φυσικά και έγκαιρα αξιόπιστα τεστ που μπορεί να κάνει κανείς, αλλά μόνο σε ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν την άδεια χορήγησης αυτού του τεστ. Ωραία, το κάνει κάποιος ο οποίος είναι ψυχολόγος και έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο τεστ και είναι διαπιστωμένος, ούτως ώστε να διενεργεί το τεστ. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι που κάνουν όλα τα τεστ. Δεν είναι όλοι, είναι αυτοί που τέλος πάντων έχουν αφιερώσει χρόνο εκπαίδευσης και εντρίφησης στο αντικείμενο προκειμένου να μπορούν να το αξιολογούν και να βγάζουν τα αποτελέσματα σωστά. Άρα, είναι προσοχή, εφιστούμε την προσοχή σε όλους μας και ημών των ιδίων, ότι δεν μπορούμε εύκολα και άκρητα να κάνουμε διαγνώσεις για θέματα που δεν είμαστε ειδικοί σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ, εμένα με στεναχωρεί πολύ που το βλέπω, γιατί ζούμε σε μια έντονη περίοδο ψυχολογικοποίησης και ψυχιατρικοποίησης των πάντων. Βλέπω, ας πούμε, πολλούς ανθρώπους και επώνυμους και άνθρωπους με την επαγγελματική τους ιδιότητα πολλές φορές να προβαίνουν σε διαγνώσεις από μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και να τους κατατάσσουν σε κατηγορίες που αυτό, αν μη τι άλλο, δεν είναι επιστημονικό και δεν είναι διοντολογικό. Άρα, πολύ προσοχή, εμπιστευόμαστε ανθρώπους που τους γνωρίζουμε, που είναι ειδικοί στο είδος τους, που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό και δεν κάνουμε μόνοι μας τον πολύξερο και την πολύξερη. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον ναρκισισμό γενικότερα. Είναι τέλος πάντων, ναρκισισμός είναι η διογκωμένη αυτοεικόνα και η υψηλή ανάγκη που έχει κάποιος για αγάπη και θαυμασμό. Έχουν επίσης, τα άτομα αυτά ενδέχεται να έχουν ρηχή συναισθηματική ζωή, να μην έχουν έτσι καλή ενσυναίσθηση, αλλά και μειωμένη επί της ουσίας ευχαρίστηση ζωής. Οι άνθρωποι που πάσχουν από ναρκισσιστική διαταραχή μπορεί να νιώθουν αδύναμοι πολλές φορές, να μην γενικά να ζηλεύουν τους άλλους,
να τείνουν να εξειδανικεύουν κάποιους ανθρώπους, περιμένοντας από αυτούς ναρκισιστική ανατροφοδότηση. Να θεωρούν δηλαδή ότι επειδή είναι πολύ καλοί, όταν τους δίνουν σημασία, είναι σαν και αυτοί να γίνονται καλοί όπως αυτούς που θαυμάζουν. Και άμα δεν τους δώσουν, τότε να τους υποτιμήσουν, να τους απειλήσουν ή να τους περιφρονήσουν και γενικότερα να τους αποκαθιλώσουν. Είναι άνθρωποι δηλαδή που εύκολα μπορεί να ανεβάσουν στο βάθρο ανθρώπους, αλλά και πολύ εύκολα να κατεβάσουν από το βάθρο ανθρώπους, γιατί δεν έχουν τύχει της κατάλληλης, ας το πούμε, να μην τους έχουν δώσει τόση πολύ σημασία όσοι θα ήθελαν να λάβουν από αυτούς κτλ. Οι ναρκισιστές ασθενείς λοιπόν έχουν συχνά, παρατηρείται, να αποτυγχάνουν να αναπτύξουν την εικόνα να βασίζονται και να εμπιστεύονται άλλους. Δηλαδή είναι ανθρώποι που δεν εμπιστεύονται εύκολα άλλους. Έχουν έτσι μία εμπάθεια και μία αίσθηση ότι καχυποψίας απέναντι στα πράγματα. Εάν δεν απορριφθούν, τότε νιώθουν μίσος απέναντι στους άλλους. Δηλαδή θα φτάσουν στα άκρα, είναι άνθρωποι των άκρων. Με βάση τώρα νέα στοιχεία, όλα αυτά που σας λέω είναι με βάση καινούργιες μελέτες που έχουν βγει. Οι ναρκισιστικές προσωπικότητες μπορούν να γίνουν ορατές και ως ηγέτες στη δουλειά τους. Μπορεί να φαίνονται δηλαδή ότι έχουν αρκετά ηγετικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, στην παραγωγικότητά τους πολλές φορές μπορούν να παρατηρούμε ρηχότητα, κεντρικότητα, κενότητα και γενικότερα έλλειψη, ενώ υπάρχει ένα μεγαλείο, ότι είναι και δεν ξέρω και ποιοι είναι. Αίσθηση μεγαλείου. Μια αίσθηση μεγαλείου. Επί της ουσίας αυτό που λένε ότι κάνουν, να μην κάνουν τίποτα από αυτά που λένε ότι κάνουν. Και να μην φαίνεται δηλαδή. Να είναι άνθρωποι που να έχουν έτσι πάρα πολύ κακή σχέση με τους υφισταμένους τους. Να θεωρούν ότι οι υφισταμένοι τους είναι υποδιέστεροι από αυτούς. Ότι είναι χαμηλού νοητικού δυναμικού ενδεχομένως. Χαμηλού τέλος πάντων παραγωγικού δυναμικού. Και γενικότερα να φέρονται στους άλλους ως αν να είναι οι τελευταίοι των τελευταίων. Και αυτοί να είναι οι καλύτεροι των καλύτερων. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές θεωρίες. Παλιότερα, η ναρκισιστική διαταραχή την είχε έτσι ασχοληθεί ιδιαίτερα η ψυχανάλυση και είχε μάλιστα δει το θέμα πολύ σεξιστικά, θα μπορούσα να πω, γιατί είχε κατηγορήσει την μητέρα κατά κύριο λόγο, όπως και σε πολλές άλλες διαταραχές, για την αίσθηση αυτή της ναρκισιστικής, ας το πούμε, υπεροχής. Μιλούσε δηλαδή για διπλά μηνύματα που μπορεί η μητέρα να δίνει στα παιδιά της κτλ. Πλέον οι νέες έρευνες, γιατί η επιστήμη μας εξελίσσεται ραγδαία, δεν υιοθετούν αυτή την θεώρηση και ενδέχεται λοιπόν να μιλάνε για στοιχεία γονιδιακά, δηλαδή ότι υπάρχει έντονη κληρονομικότητα, αλλά και για στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγηση ή τον τρόπο τέλος πάντων, τα συμβάντα που μπορεί κανείς να έχουν τύχει στη ζωή τους. Λοιπόν, αν κάποιος έχει στοιχεία χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δηλαδή να κάποιες φορές να έχει μια αίσθηση μεγαλείου, να είναι πάρα πολύ ισχυρογνώμων, να θεωρεί ότι αυτός είναι καλύτερος από τους άλλους, να έχει μια εύθραυστη αυτοεκτίμηση, δηλαδή κάποτε να θεωρεί ότι είναι δεν ξέρω ποιος, αλλά όταν κάποιος έρθει και του τρυπήσει λίγο τον μπαλόνι, κατευθείαν να ξεφουσκώνει και να αρχίζει να αισθάνεται μίσος και οργή απέναντι σε αυτόν που του ξεφούσκωσε τον μπαλόνι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, έτσι τώρα δίνω κάποια tricks που φαίνεται ότι κάποιος που παρουσιάζεται ως κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να τόσο εύκολα να πέφτει στα πατώματα όταν κάποιος δεν πιστεύει αυτό το διαφορετικό που αυτός θέλει να πουλήσει.
σημαίνει ότι αυτή η εύθραυστη αυτοεκτίμηση, κάτι υπάρχει από κάτω. Κάτι υπάρχει από κάτω. Οπότε, αν ανακαλύψουμε ότι ενώ μιλάμε για τον εαυτό μας σαν να είναι κάποιος ξεχωριστός, αλλά κατά βάθος δεν το πιστεύουμε, και όταν κάποιος δεν μας το αναγνωρίζει αυτό, κατευθείαν πέφτει η διάθεσή μας και πέφτουμε στα πατώματα, τότε αυτό είναι μία ένδειξη ότι μπορεί να έχουμε εύθραυστη αυτοεκτίμηση, που ίσως να είναι ένα στοιχείο ναρκισισμού, που το οποίο φυσικά να επιδέχεται βελτίωσης. Γιατί αν μπορέσουμε και εντοπίσουμε αυτό το στοιχείο, αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο αυτό της ναρκισιστικής μας τάσης, να το πω, δεν είναι τόσο ας το πούμε δυνατό, που να μας δείχνει ότι πάει προς το φάσμα της διαταραχής. Δηλαδή, το να μπορούμε να κάνουμε αυτοκριτική και να κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη από την ανάποδη και να βλέπουμε προς τα μέσα, όχι προς τα έξω τι έχει, να μην αυτοθαυμαζόμαστε μόνο, αλλά να κοιτάμε τι έχει μέσα μας όλο αυτό. Αυτό είναι ένα στοιχείο υγείας, το οποίο έτσι δίνω και λίγο θάρρος στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει, να μην θεωρήσουμε ότι όλα τα στοιχεία συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο άνθρωπος λοιπόν που πάσχει από ναρκισιστική διαταραχή ουδέποτε δεν θα παραδεχθεί, ή πολύ δύσκολα θα παραδεχθεί, δεν θέλω να είμαι απόλυτη, ότι έχει κάτι. Το στοιχείο λοιπόν που μας δείχνει ότι κάνουμε αυτοκριτική και μπορούμε να τσαλακώσουμε τον εαυτό μας, είναι ένα στοιχείο υγείας, το οποίο μπορεί να μας δώσει έτσι το νήμα για να βγούμε από το λαβύρινθο αυτό. Τώρα, αν υπάρχει κανείς από διαταραχή προσωπικότητας του β' πλέγματος και δει της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, η διάγνωση γίνεται και μέσω του DSM, το οποίο χρησιμοποιούμε η κλινική ψυχολόγια αλλά και οι ψυχίατροι, κατά κόρον οι ψυχίατροι. Υπάρχουν και άλλα έγκυρα τεστ, τα οποία επίσης έχουν βγει τελευταία, που μπορούμε να κάνουμε διάγνωση για αυτή την διαταραχή προσωπικότητας. Παίρνουμε πλήρες ιατρικό ιστορικό, ψυχιατρικό ιστορικό και ατομικό ιστορικό για να μπορέσουμε να δούμε κάποια στοιχεία, κάνουμε ενδεχομένως και κουβέντα με κάποιον από την οικογένεια για να μας δώσει στοιχεία περαιτέρω. Και αφού παρακολουθήσει κανείς τον πελάτη αυτό, τον θεραπευόμενο αυτό, αρκετό διάστημα, τότε μπορεί μετά από κάποιες συναντήσεις να πει υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχει αυτή η διαταραχή και να μπει το θεραπευτικό σχήμα. Δεν γίνεται δηλαδή ούτε από το πρώτο, ούτε από το δεύτερο, ούτε από το τρίτο ραντεβού. Είναι μια διαταραχή που χρειάζεται πολύ στενή και συχνή παρακολούθηση για να μπορέσει κανείς να πει ότι υπάρχει αυτή η διαταραχή. Και πόσο μάλλον όλοι οι υπόλοιποι που άκρητα χαρακτηρίζουμε τον οποιονδήποτε που δεν γνωρίζουμε ότι πάσχει από κάτι. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι έχει χαμηλό δείχτη θεραπευτικότητας αυτή η διαταραχή προσωπικότητας, όπως όλες οι διαταραχές προσωπικότητας. Δεν φαίνεται ότι η θεραπεία είναι τόσο... ενδέχεται θεραπείας τουλάχιστον. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος ή όλοι είμαστε στην ίδια κατηγορία. Μπορεί κάποιος να τα καταφέρει. Δεν σημαίνει αυτό κάτι διαφορετικό. Τώρα μιλάμε με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Σίγουρα... Ναι, σίγουρα χρειάζεται και φαρμακοθεραπεία, αλλά και ψυχοθεραπευτική έτσι, δουλειά. Να πω ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ναρκισιστική διαταραχή ίσως να έρχονται για θεραπεία, αλλά όχι για τους ίδιους, είτε για άλλους ανθρώπους που τους ενοχλούν, είτε γιατί θέλουν να δείχνουν ότι πάνε και κάνουν ψυχοθεραπεία και ότι είναι, δεν ξέρω, είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής, είναι άνθρωποι πνευματικοί και δεν ξέρω τι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι κάνουν και αποδέχονται την κλινική τους κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία
για τους λόγους που θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία. Οπότε εδώ σβήνω και ένα άλλο, έτσι, και μια άλλη κατάσταση που νομίζουμε μερικές φορές, ότι όποιος πει ότι πάω σε ψυχολόγο σημαίνει απαραίτητα ότι πάει σε ψυχολόγο για τον λόγο που εμείς θεωρούμε ότι πάει σε ψυχολόγο. Μπορεί να πηγαίνει σε ψυχολόγο για άλλους λόγους. Για χειριστικούς λόγους. Ναι, ή εκείνος να έχει άλλα αιτήματα προς θεραπεία. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος να του πει όχι να έρθεις για ψυχοθεραπεία για αυτό το αίτημα. Δεν μπορώ να του δώσω εγώ κανένα δωτό αίτημα του άλλου. Αν ο άλλος θέλει να έρθει για ψυχοθεραπεία για αίτημα που έχει να κάνει με κάτι άλλο, είναι δικαίωμά του. Και είναι και υποχρέωση του όποιου θεραπευτή να τον σεβαστεί και να το δεχθεί. Οπότε και εδώ σβήνω μία ακόμα, έτσι, μία ακόμα στερεοτυπική κατάσταση που θεωρούμε ότι όλοι έρχονται για τους ίδιους λόγους που εμείς νομίζουμε ότι θα έπρεπε να έρθουν. Τώρα, υπάρχει και το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να έχουν παθητική ναρκισσιστική διαταραχή. Παθητική ναρκισσιστική. Παθητική, ναι. Δηλαδή, να είναι άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί από άτομα που είχαν ναρκισσιστική διαταραχή. Και να είναι, να μην φαίνεται, να είναι πολύ, να υποβόσκει δηλαδή. Και καλυμμένη, μήπως εννοείς. Να είναι και καλυμμένη. Και καλυμμένη, η παθητική. Ναι. Ναι, ναι, και καλυμμένη. Είχαμε κάνει ένα βίντεο για την καλυμμένη διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, covert narcissism. Ναι, ενώ το άλλο, ναι, λέγεται overt narcissism, ξεκάθαρος ναρκισσισμός, ενώ covert narcissism ή παθητικός ή και καλυμμένος ναρκισσισμός. Μάλιστα. Τα παιδιά λοιπόν που είχαν γονείς οι οποίοι είχαν ναρκισσιστικές συμπεριφορές, μπορεί να έχουν πληγωθεί από όλο αυτό και γενικότερα να παρουσιάζουν ναρκισσιστικά στοιχεία παθητικού τύπου ή και καλυμμένου τύπου, ή και να επιλέγουν να είναι σε σχέσεις με ναρκισσούς. Γιατί αυτό τους, ας το πούμε, τους κινητοποιεί, τους κάνει κλικ. Σε σχέσεις δηλαδή που να αισθάνονται πάντα μόνοι τους, να αισθάνονται ότι ποτέ δεν είναι αρκετά ικανοί ή αρκετά καλοί όπως οι σύντροφοί τους, να πνίγονται από τη σχέση τους, να κάνουν εκπτώσεις για να μπορέσουν να συνυπάρξουν μέσα στη σχέση τους, να νιώθουν ανάξι και να δέχονται μια τεταμένη επίκριση, παρατεταμένη επίκριση από τους συντρόφους τους και να αναγκάζονται συνέχεια να ζητάνε συγγνώμη και να δείχνουν ότι έχουν, ας το πούμε, μετανιώσει για πράγματα που δεν έκαναν. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα φέρουν μαζί τους από τις σχέσεις τους με δεχομένους γονείς ή ακόμα και γονείς, αλλά και ανθρώπους του γύρου περιβάλλοντος. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα οι γονείς, μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι τους είχαν πολύ στενές επαφές μαζί τους. Οπότε να φέρουν μαζί τους αυτοί, οι παππούδες, η τροφή, τέλος πάντων, άνθρωποι που τους μεγάλωσαν, ή ακόμα και σχέσεις με εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορεί να είναι πάρα πολύ έτσι στενές. Ό,τι έχει να κάνει με στενή σχέση γενικά, αυτό μπορεί να πληγώσει την ισορροπία του εαυτού και αυτό να το μεταφέρουν σε επόμενες σχέσεις. Οπότε μπορώ να πω ότι και καλυμμένοι ναρκισσιστές είναι άνθρωποι που πιο συχνά ζητάνε βοήθεια γι' αυτό ακριβώς παρά η άλλη κατηγορία. Γιατί είναι βασικά τα θύματα μιας ναρκισσιστικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, αυτά με βάση τις νέες έρευνες που έχω διαλέξει. Μας έχεις δώσει αρκετά στοιχεία, Αριστονίκη, για διάφορα συμπτώματα και τα κριτήρια διάγνωσης της ναρκισσιστικής διαταραχής. Εγώ κρατάω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαγνώσεις άκρητα και να τις πετάμε ως βρισχές. Το δεύτερο, ότι υπάρχει πολύ λίγη θεραπευτικότητα στη διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Και το τρίτο, ότι αν βρισκόμαστε σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να έχουν ναρκισσισμό, πιθανόν να έχουν ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, καλά κάνουμε να ζητήσουμε εμείς ήδη ψυχολογική στήριξη
ούτως ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να ονομάσουμε τον άλλον τι έχει, να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, αλλά να μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας καλύτερα. Ακριβώς. Και πιο υγιώς ψυχικά. Καλύτερο ο καθένας να ασχολείται με τα του οίκου του, με τα του εαυτού του και να πάψουμε να ασχολούμαστε με τους άλλους, γιατί σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε, που παίρνει παράταση συνέχεια, νομίζω ότι ας γίνουμε τουλάχιστον καλύτεροι άνθρωποι, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, ας γίνουμε τουλάχιστον καλύτεροι άνθρωποι. Και οι καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε μόνο όταν κοιτάμε τον εαυτό μας και δεν κοιτάμε τους άλλους. Πολύ ωραίο, δυνατό μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.